Χαίρετε κυρίε και κύριοι και σήμερα μαζί μας ένας υποψήφιος δήμαρχος προκειμένου να αναπτύξει κατά μόνα τις θέσεις και τις απόψεις του εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μάιου. Έχουμε καλεσμένο στην αλήθεια τον Μάρκο το Σκούφαλο, τον υποψήφιο με την λαϊκή συσπήρωση. Είναι η τρίτη φορά που διεκδικεί εκλογή στον Δήμο της Χίου, στον ενιαίο πλέον Δήμο Χίου, ενώ έχει και μία τετραετή θητεία στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Ομοιρούπολης. Uh, χαίρετε κυρία σκούφαλη, εδώ yeah, είμαστε yeah, και πάλι yeah. μαζί για να τα πούμε uh, και για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το, το πρόγραμμά σας τις θέσεις και τις αντιθέσεις σας αν uh, θέλετε. Να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο συζητείται τις τελευταίες ημέρες με αφορμή και τις αλλαγές που έχουμε στον α, χώρο της αυτοδιοίκησης αυτή τη φορά, σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση και μιλάω για τις εκλογές στα τοπικά συμβούλια. Σαν λαϊκή συσπήρωση έχετε διαχωρίσει τη θέση σας, ενώ βλέπουμε από τους άλλους συνδυασμού κατά πλειοψηφία στι περισσότερε κοινότητε να κατεβαίνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εσεί, όπου είχατε την δυνατότητα, κατεβάσατε ξεχωριστό. Θα θέλαμε να μα εξηγήσετε του λόγου. Κοιτάξτε, εμεί δεν θεωρούμε ότι η πολιτική, είτε αφορά την τοπική διοίκηση, είτε αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή, ότι είναι άχρωμη ή άζουμη. Είναι μια πολιτική που συγκρούεται με κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις και από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς αυτές τις κεντρικές πολιτικές ε, που έχουν τσακίσει και την τοπική διοίκηση και έχουν τσακίσει και τη ζωή μας, θέλουμε όσο το δυνατό περισσότερο να αναπτυχθεί ένα κίνημα που θα συγκρουστεί με αυτές αφενός και αφετέρους θα μπορεί να λύσει ζητήματα όχι στη βάση το να είναι μια τοπική αρχή νεροκουβαλητής των αποφάσεων του Δήμου mm -hmm. ή τη κυβέρνηση, αλλά το να βάλει στο κέντρο τη τα λαϊκά προβλήματα, τι λαϊκέ ανάγκε και αυτά να προωθήσει. Αυτή, λοιπόν, Δεν την υπάρχουν ένια... και θέματα τα οποία μπορούν να, να λυθούν μέσω του διαλόγου ή να ιεραρχηθούν. Μιλάμε τώρα για μικρέ κοινότητε, μιλάμε για χωριά. Έτσι. Να υπάρχει μια ιεράρχηση και κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο να παλέψει κανεί για την ικανοποίηση των ετοιμάτων. Θα σα εξηγήσω τι εννοούμε. Γιατί υπάρχει και ένα αλλά. Ακόμα και εξειδικευμένα ναι, υπά... δηλαδή. Υπάρχει δηλαδή και ένα αλλά στην mm -hmm. όλη υπόθεση. Έτσι λοιπόν η γενική πολιτική σκηνή, εμεί λέμε ότι από τη στιγμή. Τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, Πασό, Ξύριζα και όλοι αυτοί μέσα από τα τρία μνημόνια τσάκισαν και ό,τι απέμεινε από αυτοδιοίκηση. Διότι με παρατηρητήρια, με διάφορου θεσμού, με τη λιτότητα και τα τοπικά μνημόνια, με τι περικοπέ 62% στου πόρου. Ε, είχαν αυτά όλα ω αποτέλεσμα όχι μόνο οι Δήμοι να τσακίζονται, αλλά και οι τοπικέ κοινότητε και να ασφικτίουν. Mm -hmm. Και αν θέλετε το ερώτημα, σα που πολύ σωστό που βλέπουμε κάποιες κινήσεις να γίνονται σε τοπικό επίπεδο έχει να κάνει ακριβώ ότι με τους τρει νόμους Καποδίστρια, Κλεισθένη και καλικράτη Καλλικράτη και Κλεισθένη mm. κατά σειρά αυτοί, αυτοί που εν πάση περιπτώσει ομογενοποιήθηκαν προς τα κάτω και έγιναν ίσκα να το πω έτσι με μια α, λαϊκή λέξη είναι οι τοπικές κοινότητες. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε κινήσεις που πραγματικά αποδεικνύουν ότι υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να βάλουν κάτω τις λαϊκές ανάγκες να αντισταθούν, να συγκρουστούν με πολιτικές ανεξαρτήτως αν εκφράζονται από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία ή από το ΠΑΖΟΚ και έχουμε όμως και κινήσεις οι οποίες τι κάνουν, βάζουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, κάνουν κάποιες συγκολήσεις και παρουσιάζονται ως νέες. Εμείς λοιπόν σε αυτού του τύπου της κινήσεις δεν συμφωνήσαμε και δεν συμφωνούμε. Και επειδή λέτε να το βάλουμε κάτω, είναι παράδειγμα ο Βροντάδο, mm -hmm. είναι παράδειγμα η Λαγκάδα, είναι παράδειγμα η Σικιάδα. Εμεί σε αυτέ τι πολιτικέ αναπαλαίωση του ίδιου σκηνικού δεν συμφωνούμε. Εμεί θέλαμε και θέλαμε δυνάμει και στα τοπικά συμβούλια που θα έχουν πρώτα απ' όλα βάλει κάτω τι λαϊκέ ανάγκε. Δεύτερον, την αγωνιστική διεκδίκηση προκειμένου πραγματικά να υπάρξει μια αλλαγή. Θέλω να πω τώρα, παρακολουθώντα κάποια τοπικά συμβούλια το ότι ονομάστηκαν α, τα προηγούμενα μέλη του τοπικού συμβουλίου, λέω τώρα, μια και είμαστε και δύο βρονταδούσει. Βροντάδο μπροστά αλλάζει κάτι. Δεν λέω έγκριτη συμπολίτη μα. Δεν, δεν, έχω να του προσάψω ω πρόσωπα κάτι. Από εκεί και πέρα, ποιε πολιτικέ προάπτουν. Ο, πράγμα. ο αντίλογο βέβαια που μπορεί να υπάρξει από την άλλη πλευρά είναι ότι μετρήσατε και τι δυνάμει σα και με βάση τι προηγούμενε εκλογικέ αναμετρήσει είδατε που σα βγαίνουν τα κουκιά και εκεί κατεβάζετε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι θέμα αντιλόγου, αυτό είναι θέμα μια ουσιαστική. που είναι και παρέμβαση. αυτό. Ναι, είναι και Έτσι, αυτό. Αντωχεθείτε, δηλαδή, δηλαδή με την, με την το έννοια τη ιστορία. Ότι πραγματικά εμείς μέσα στο τοπικό συμβούλιο του Βροντάδου δεν λείψαμε ποτέ. Συμμετείχε και ο Φραγκούλης ο Κυλαδίτης και η κλεαρή Κοστάλα. Και μάλιστα με συγκεκριμένε προτάσει και για το σκάφο <στηλιανός> ο Στυλιανός, που σε πρώτη φάση μας είχαν πει δεν γίνεται. κάποιοι αγαπητοί φίλοι που συμμετείχαν. Έτσι, ναι. Ότι δεν γίνεται, ο αντιδήμαρχος στο θεματικό ο κύριος Παπαλιώσης, γιατί δεν μπορούμε. Τώρα περιμένουμε Ευτυχώς, να δούμε θα γίνει τελικά. Εν πάση περιπτώσει, κάτι θα γίνει. Δεν πιστεύω να τα αφήκουν έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ε, με το θέμα της πηγής του Ράκτη, με ζητήματα που αφορούν και τις, ε, τους δρόμους της, ε, την κλειδού, η οποία δυστυχώς στη μέσα κλειδού δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, οι παρεμβάσει μα ήταν ουσιαστικέ, είτε είμαστε είτε δεν είμαστε μέσα στο τοπικό συμβούλιο. Με αυτή λοιπόν την έννοια, εμεί επειδή είχαμε μια αγωνιστική πορεία και στο Βορντάδο, αυτή την αγωνιστική πορεία θέλουμε και να τη συνεχίσουμε και να τη διευρύνουμε. Και διεκδικούμε το τοπικό συμβούλιο, όπω διεκδικούμε και, τη Δήμ, και το Δήμο. Έχουμε και εμπειρία και στελέχη και γνωρίζουμε να αγωνιζόμαστε. Και όχι να μεταφέρουμε αποφάσει και να λέμε, μα έτσι μα λένε οι από πάνω. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι και ποιο πιστεύετε μάλλον ότι πρέπει να είναι το κριτήριο του δημότη που θα προσέλθει στι κάλπε σε μία εβδομάδα και δύο ημέρε, Γιατί με δεδομένο το εύρο των ψηφοδελτίων πια και των υποψηφίων και ζώντα σε μία μικρή κλειστή κοινωνία, φαίνεται πω οι γνωριμίε, ακόμη και οι συγγενικέ σχέσει, παίζουν σημαντικό ρόλο. Παράλληλα, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλου είδους πιέσεις στον καθένα από α, τους α, ψηφοφόρους. Εσείς τι του λέτε αυτή τη στιγμή, σαν Λαϊκής Ισπύρος? Λοιπόν, ε, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι παρακολουθώντας τα ψηφοδέλτια, ειδικά εσείς οι δημοσιογράφοι, θα έχετε δει ότι γίνεται έτσι ένα αλυσβερίσι. Οι προηγούμενοι που ήταν στο χι ψηφοδέλτιο έχουν πάει στο Έχει Έχει πολλέ μεταγραφές. Οι πήγαν στο α, δηλαδή ναι. μεταγραφές, εξαγορές και συγχωνεύσεις, ε, θα έλεγα εγώ. Και το εξαγορέψω και με την έννοια την οικονομική, αλλά με την έννοια είτε θέσεων, είτε κύρους, είτε κοινωνικού στάτου, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς τάζουν οι μένσους δε. Αυτό λοιπόν τι δείχνει. Δείχνει ότι απέναντί μας έχουμε συγκοινωνούντα δοχεία και δεν είναι τυχαίο, έχει τριχοτομηθεί η Νέα Δημοκρατία, έχει διχοτομηθεί το Πασόκο, η, ΣΥΡΙΖΑ, η πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, η νυν του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ένα τοπίο μπροστά μας που ακριβώς αποδεικνύει αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία τι. Ότι υπηρετούν οι ίδιες πολιτικές ή παρόμοιες πολιτικές. Ότι δεν είναι ριζικά απέναντι σε αυτέ τι πολιτικέ. Εμεί λοιπόν σε αυτή την κατάσταση δεν είμαστε υποκριτές να πούμε ότι ξέρετε κάτι, παιδιά. Εδώ υπερισχύουν τα τοπικά κριτήρια. Αφήστε τι γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή να δούμε το χωριό μα ή να δούμε το, mm -hmm. την πόλη μα και τέτοια. Εμεί λέμε ποιοι έχουν τσακίσει τη ζωή μα. Και αυτό είναι το κριτήριο ψήφου. Ποιοι έχουν τσακίσει τη ζωή μα. Έχει τσακίσει τη ζωή μα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, γιατί έχουμε και α, αρνητική ψήφο στην ουσία είναι και εκείνη που, που διεκδικείται. Να καταψηφίσουν του άλλου για να ψηφίσουν εσά ή θετική. Θετικότατη ψήφο. Δηλαδή, όταν, όταν καταψηφίζει αυτό που σου έχει μαραζώσει τη ζωή σου, την τσέπη σου, τη σύνταξή σου, το μέλλον των παιδιών σου, την παιδεία, την υγεία, στην πρόνοια. Όταν. Για, για δείτε ένα. Άρα, καταψηφίζει. Δείτε, δηλαδή. δείτε ένα γεγονό. Εσά γιατί να σα ψήφισα. Προσέξτε. Να πάμε στο, στο όχι, άλλο, στην άλλη να πλευρά. δείτε ναι. ένα γεγονό που καταγράψατε προχθές με το ΕΚΑΒ. Mm -hmm. Δύο ΕΚΑΒ στο πέμπτο νησί. Δύο αυτοκίνητα νοσοκομιακά, ασθενοφόρα. Στο, στο πέμπτο νησί τη χώρα. Αυτό θα το ψηφίσουμε ή θα το καταψηφίσουμε. Και στην όταν πρωινή το, βάρδια. Όχι όταν στη βραδινή. Στην βραδινή. είναι λοιπόν ένα. το καταψηφίσουμε, προσέξτε. Ψηφίζουμε ποιου. Ψηφίζουμε αυτού που κάναμε. Όχι μπροστά στι εκλογέ, που έχουμε την ατζέντα, την παιδεία και την υγεία και την πρόνοια σε πρώτη γραμμή, που κάναμε πριν 20 μέρε ω λαϊκή συσπήρωση Δημουχείου και Βορείου Αιγαίου η μερίδα για την υγεία, όπω κάναμε και η μερίδα για το νερό. Άρα λοιπόν, όταν καταψηφίζει, την ίδια στιγμή λε, Ψηφίζω αυτού που βρίσκονται στον αγώνα για τη ζωή μου, για να καλυτερεύσει. Είναι λοιπόν θετική η ψήφο. Επιτρέψτε μου όμω. Να, να, να σας δείξω το κορδόνι τη, του κριτηρίου ψήφου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, έχει τσακίσει τη ζωή μας με μεταναστευτικό, προσφυγικό, που έχει μετατρέψει τα νησιά σε φυλακές, αποθήκες ψυχών και τσακίζει mm -hmm. και τους ανθρώπους και εμάς και με τα τρία μνημόνια. Έχουμε τους Δήμους και τις περιφέρειες που τσακίζονται ελαίων μνημονίων με τις περικοπές που είπαμε και όλα αυτά τα πράγματα και έχουμε την καθημερινότητά μας για να κρίνουμε τους υποψηφίους δημάρχους. Τι κάναν στα ανταποδοτικά τέλη, τα αυξήσαν, τι κάναν στα νομικά πρόσωπα, μειώσαν τις επιχορηγήσεις, τι κάναν στα κολυμβητήρια, στην ψυχαγωγία, στον πολιτισμό, βάλανε χαράτσια, τι κάναν απέναντι στους εργαζόμενους, στέλνανε ακόμα και τα ΜΑΤ. Άρα, ένας προς ένας έχουν μετρηθεί και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο δήμου, και αυτό είναι το κριτήριο ψήφου. Ωστόσο, αυτό που σας καταλογίζουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι είναι ότι μπορεί σε θεωρητική βάση αυτά που λέτε να ακούγονται πάρα πολύ ωραία στα αυτιά. Για παράδειγμα, μείωση ανταποδοτικών τελών. Το έχετε πει πάρα πολλέ φορέ και μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρακτικά όμω είναι κάτι που δεν γίνεται εάν θέλει αυτό που διοικεί, αυτό που ασκεί διοίκηση, να μπορέσει να παράξει έργο να καλύψει τις ανάγκες στον τομέα της σύνδρευσης. Είναι συγκεκριμένα τα λειτουργικά στον τομέα της καθαριότητας. Τι απαντάτε λοιπόν εσείς. Λοιπόν, εμεί πρώτα απ' όλα έτσι για να. Mm. Επειδή έχετε δίκιο, έτσι, είναι, έτσι ναι. λένε. Όμω προεκλογικά που φτάσαμε 150.000 ευρώ, κάνανε μείωση στου επιχειρηματίε, τι μεταποιητικέ επιχειρήσει. Ναι. Έτσι είπαμε. 150.000 ευρώ. Λόγω τη συμμετοχή στην ανακύκλωση. 100 αυτά μα τώρα, μα θέλεις, δεν μπορώ να σα πω κι εγώ για να χρηματοδοτηθεί η ΝΑΣΑ να πάμε στο φεγγάρι. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Αυτά είναι προφάσει εναμαρτίε. Είναι ένα συγκεκριμένο κύκλο που έχει ε, κοστολογηθεί ψηφοθυρικά και αυτό ήταν το, το, ζητούμενο. Από εκεί και πέρα, γιατί θα θυμίσω του κυρίου Μπελέγρη συγκεκριμένε αναφορέ. Ψηφοθυρικά, αν κάποιο ήθελε, δεν θα έκανε μείωση των ανταποδοτικών τελών στου περισσότερου. Προσέξτε, προσέξτε. Είναι μια πολύ μικρή μερίδα. Ε, μικρή, η... Μεγάλη η... Δείχνει, οι μικρή, μεγάλη, δείχνει επιχειρηματίε. Μικρή, μεγάλη, δείχνει είπατε ότι λειτουργήσαμε λειτουργήσαν Ναι, γιατί έτσι. κοιτάξτε, αυτό αυτή πάει, είναι είναι. πάει πολλαπλασιαστικά. Μην μετράτε. Οι 50 γίνονται 200. Και όταν μιλάμε για επιχειρήν, μιλάμε και για εργαζόμενου. Και ο εργαζόμενο αυτή τη στιγμή παίρνει μπιλετάκι. Δεν είμαστε και στα σούπερ μάρκετ θα πάρει τον το πιλιετάκι το τι θα ψηφίζει και στις καφετέρειες θα πάρει το πιλιετάκι και όλα αυτά. Δεν ζούμε σε κόσμο αγγέλων. Άρα λοιπόν για να απαντήσω μείωση ανταποδοτικών τελών μπορεί να γίνει. Ο κ. Μπελέγλη για παράδειγμα είχε πει ότι θα κάναμε μείωση ανταποδοτικών τελών εννοώντα την πλέμπα να το πω έτσι. Τελικά όμως ε, ευνόησαν αυτούς έχοντες και κατέχοντες ή εν πάση περιπτώσει αυτούς που δεν δεινοπαθούν όπως δεινοπαθούν οι πολλοί. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνει μία σε ανταποδοτικό τέλο. Εμεί όμω εκτό από αυτό λέμε και το άλλο. Ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα ανταποδοτικά τέλη σε τράπεζε, σε σούπερ μάρκετ, σε έχοντε και κατέχοντε, βίλε. Όταν λέμε αυτά, λένε Μα έχουμε βίλε στοιχείο. Ε, Α κάνουν μια βόλτα με, ένα, με, το αεροπλάνο, ας είναι πιο προσεκτικοί όταν πηγαίνουν στην mm -hmm. Αθήνα για να δουν τι γίνεται και προ τα καρδάμιλα και προ τον κάμπο και προ τα κάτω και προ τα πάνω. Επομένω, αυτά που λέμε δεν είναι από το μυαλό μα. Είναι εφαρμόσιμα και έχουν και εφαρμοστεί κι αλλού. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί ο Πελετήδη αύξησε, αύξησε τα ανταποδοτικά τέλη σε μια σειρά βιομηχανία τη περιοχή των Πατρών και από τη συγκεκριμένη βιομηχανία συναρμολόγηση ποδηλάτων Ιντεάλ, που οι προηγούμενοι δήμαρχοι μέσω των ανταποδοτικών τελών έπαιρναν 4.500 ευρώ, πήρε 42.000 ευρώ. Δεν κατάλαβα. Και μιλάμε βέβαια Λέζε, για τεράστιο λοιπόν να εφαρμοστεί μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Όχι μόνο αυτό το κομμάτι. Είναι ένα, ένα κομμάτι είναι η τιμολογιακή πολιτική των ανταποδοτικών τελών. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το να ενισχύσει του τομεί των ομικρών προσώπων, όσον αφορά βρεφονιπιακού σταθμού, όσον αφορά την παιδεία, την εκπαίδευση, την πρόνοια. Κλπ. Για παράδειγμα, τώρα που είπατε βρεφονιπιακού σταθμού, η Δημοτική Αρχή Βουρνού προβάλλει έντονα το γεγονό ότι στου βρεφονιπιακού σταθμού κατά τα χρόνια τη θητεία τη αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί και των βρεφών. Αν δεν κάνω λάθο, μιλάει για μία αύξηση πάνω από 50%. Ε, δεν έγιναν κάποια βήματα. Ναι, κατά δεν, την ναι. δική σας εκτίμηση. Ακούστε, εμεί ναι. εμείς δεν λέμε ότι όταν διαχειρίζεσαι κάποιε τομεί. Δεν είσαι αναγκασμένος να, του να τους λειτουργήσεις. Ούτε λέμε ότι δεν έγιναν κάποια βήματα. Το ζήτημα, ήταν ότι, το ζήτημα όμως είναι ότι αυτά τα βήματα γίνονται στηριγμένες στα συνανταποδοτικότητα, δηλαδή στο 50, στο 80, στο 120 που Τα περισσότερα που παιδιά όμως είναι πλέον με βάουτσερ στα βάουτσερ. Mm -hmm. Και το ερώτημα που τίθεται είναι τι, ότι ευτυχώ σε αυτή την περίοδο έχουμε τα βάουτσερ, που τι είναι τα βάουτσερ, είναι δικά μα λεφτά. Πάνε στην Ευρώπη και μα τα δίνει και χοροπηδάμε εμεί ότι η Ευρώπη μα δίνει λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, τα βάουτσερ. Αν φύγουν τα βάουτσερ, τι γίνεται. Έχει εκείνε τι υποδομέ πρώτον να λειτουργήσει στου βερχονιπιακού σταθμού και δεύτερον, εσύ χρηματοδοτείς Με τέτοιο τρόπο του βερφονιπιακού σταθμού, ώστε να μειώνει τα Εμεί λέμε, να μειωθούν τα τροφεία και έχουμε και στους δήμους που είναι κομμουνιστές ε, δήμαρχοι, έχουν τα τροφεία σε μηδενική βάση ή σε μηδενική βάση για τους περισσότερους mm -hmm. δημότες οι οποίοι χυμάζονται αυτή τη στιγμή. Το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Δήμο της Χίου, τον οποίο τον γνωρίζετε τώρα μέσα από τα 8 χρόνια θητείας σας στα δημοτικά έδρανα, ε, ποιο είναι κατά την εκτίμησή σας, πού πάσχει περισσότερο ο Δήμος. Κοιτάξτε, αυτό που... Εμεί εντοπίζουμε, και το, δεν το εντοπίζουμε μόνο εμεί, το εντοπίζει και η ηχειακή κοινωνία, το εντοπίζουν και οι ίδιοι οι δημάρχοι. Ένα ζήτημα είναι βασικό το νερό. Mm -hmm. Και εμεί βεβαίω θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια τέτοια στροφή όσον αφορά τι κοινωνικέ δομέ. Δηλαδή αυτό που λέμε παιδεία, υγεία, πρόνοια, αντιπλημμυρική, αντισυσμική, αντιπυρική προστασία. Σε αυτό το κομμάτι ειδικά αντιπυρική αντισυσμική προστασία, επειδή το ακούμε και λένε, Ελά, ρε παιδί μου, τι θα κάνω, κάνουμε τώρα ναι. εμεί με του σεισμού. Mm -hmm. Το ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι το 65% των δημόσιων κτηρίων είναι, δεν έχουν ελεχθεί για τη σεισμική του επάρκεια. Το ξέρετε ότι κανένα σχολείο δεν έχει ελεχθεί με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει το χαρτί που λέει ότι σε περίπτωση αυτών των Ρίχτερ το σχολείο θα έχει αυτή τη συμπεριφορά. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει τότε που είχαμε κάποιου μεγάλου σεισμού. Ναι. Και θυμάμαι συγκεκριμένα ότι είχα κάνει. Δεν θυμάμαι το 8, ήταν πότε ήταν που είχαμε κάποιου σεισμούς, Που είχα κάνει συγκεκριμένα έγγραφα. Νομίζω αέκραβα. και πινομαχιακή αρχή Λαμπρινού τότε είχαν, είχε, είχε γίνει, α... μακροσ... γίνει μακροσκοπικό έλεγχο ε, στο σχολείο μου και το είχαμε βάλει και ω συνδικάτα προκειμένου να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, οι οποίοι έγιναν σε ένα επίπεδο για να καθησυχάσουμε εμεί, αλλά δεν έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Γιατί ξέρετε, δεν είναι το ζήτημα μόνο να ελέξει ένα κτίριο, είναι και τι μέτρα θα πάρει. Αν δει πού πάσχει, τι πάσχει και, και τι δουλειέ πρέπει και να γίνουν ώστε να στηριχθεί η αντιπυρική προστασία, όταν λέμε. Ε, γίνεται ένα κομμάτι που αφορά να κάνουμε του κρουνού, να γεμίσουμε τι δεξαμενέ Ο, ο Δήμο είναι ο μεγαλύτερο ιδιοκτήτη δασών στον Μπράβο. Ε... Αντιπυρική λοιπόν προστασία σημαίνει πώ θα μελετήσουμε. Και δασολόγο δεν έχουμε στο Δήμο, ενώ έχουμε προτείνει κι εμεί ότι θα πρέπει τουλάχιστον να Ούτε δύο με σύμβαση δασολόγοι. δεν υπάρχει δασολόγο. Υπήρξε μία περίοδο που ήταν με σύμβαση mm. ε, ένας δασολόγος, ένα δασολόγο, ο οποίο είχε αποτιμήσει και την όλη διαχείριση των δασών στα βγόνιμα μετά τη φωτιά και να. όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτό ο άνθρωπο ήταν και χρησιμότατο και είχε εκείνη τη γνώση να βοηθήσει να, το πώ επεμβαίνουμε μέσα στα δάση και πώς τα διατηρούμε σε μια κατάσταση που πραγματικά θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά τέτοια πράγματα, δηλαδή αντιπυρικές ζώνες, σοβαρές ενέργειες, α, από ψ, ψήλωση των δασών στον βαθμό που να μην μεταδίδεται ή τέλος πάντων να καθυστερεί η φωτιά, δεν έχουν γίνει. Και είναι το ζήτημα ότι μα δεν μας δίνουν χρήματα, μα, 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 μα δεν είναι μέσα στην ατζέντα των δημοτικών αρχών, ούτε τη σημερινή μια τέτοια κατεύθυνση. Προσφάτως, πάνω στην αντιπλημμυρική προστασία κληθήκαμε να ψηφίσουμε ένα αντιπλημμυρικό έργο στα μεστά, ύψου 1,8 Ναι, Νομίζω 100. προχωράει νομίζω. και το έργο του, του καλοπλήτη, δηλαδή στο κομμάτι τη ορίμανση. το καλοπλήτη και λοιπά. Προσέξτε το μονάδι τώρα. Έχουμε δηλαδή από την πολλή ορίμανση θα πέσουν τα κομμάτια. Στον κάμπο επίση. Δηλαδή, προσέξτε. Των μεστών που μιλώ τώρα συγκεκριμένα. Όταν κοίταξα την εισήγηση που η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται να, να, να πάει η μελέτη για να εγκριθεί κλπ. ήταν του 2014. Ναι, ήταν μετά τι πλημμύρε του 2010 είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίε αυτέ. Και γιατί φτάσαμε. Και η φωτιά το 2012. Ναι. Γιατί φτάσαμε το 2019 λοιπόν να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν για να απαντήσω στο ερώτημά σα. Είναι θέμα Νε... δήμων μόνο γιατί νερό, οι δημοτικέ αρχέ. κοινωνικέ υποδομέ. Ναι. Εδώ πάσχουμε και το βλέπουμε κάθε μέρα. Κάθε ώρα και ξέρετε το πιο σημαντικό ζήτημα, ότι το βλέπουμε με καταστροφές. Δηλαδή, όταν καήκαμε λέμε αμάν, όταν πλημμυρίσαμε λέμε αμάν. Εμείς όμως αυτά τα, για να μην μπούμε αμάν, εδώ και 20 χρόνια βάζουμε αυτά τα ζητήματα. Και του νερού τα ζητήματα. Mm -hmm. Έτσι που τώρα έχουμε τη σημαία αφαλάτωση, αφαλάτωση, αφαλάτωση. Όταν ο τριτοβάθμιος, η τριτοβάθμια επεξεργασία του βιολογικού καθαρισμού, μπορεί να φέρει 1,2 εκατομμύρια τόνους νερό άρδευση. Τι σημαίνει αυτό το 1,2 εκατομμύρια τόνοι νερό Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που το συζητούσαμε. Ναι, προσέξτε αυτό, όμως, ε... τι, τι σημαίνει για τη λεκάνη του, του κορακάρι με την έννοια να μην τραβάς από τις γεωτρήσεις. Τι σημαίνει αν Α, θέλετε να μην χρησιμοποιείς τις Τώρα προχωράει όμως και αυτό. Όλα προχωρούν. Μέχρι το 26 του μήνα... Όλα θα προχωρήσουν. Είναι ενταγμένο όμω. Δεν είναι, είναι ενταγμένο, ενταγμένο ξαρα... γιατί το αμφισβητείτε. Ναι, αλλά ξέρετε από πότε είναι ενταγμένο. <χει> <σφυ> δηλαδή τώρα ε, δηλαδή από... πρόσφατα ανακοινώθηκε για παράδειγμα... μετά την νομιμοποίηση του βιολογικού. Επειδή... Αυτό τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, αυτό προ... ε, είχε υποθεί <σφυ> είναι, ναι. από τη διοίκηση τη <σφυ> <σφυ> και από το Δήμαρχο. Εντάξει, προχωράει. Ευχόμαστε να γίνει. Δεν Το ψηφίσαμε να το πω έτσι. Εσεί με τι αφαλατώσει είστε αντίθετοι. Ακούστε, εμείς διότι ε... προβάλλεται ω ε, η, η λύση εναλλακτική που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μα φέρει γρήγορα νερό, έω ότου προχωρήσουν τα μεγάλα έργα και βλέπουμε τι καθυστερήσει ε, υπάρχουν και ότι πηγαίνει από χρόνο σε χρόνο το φράγμα κόρη γεφύρι. Και κανεί δεν ξέρει πότε θα τελειώσει. Ακούστε όμω να δείτε, γιατί πρέπει να βλέπουμε πάλι τη μεγάλη εικόνα. Αυτό. Αλλά να βλέπουμε και το μεσοδιάστημα Η μεγάλη όμω εικόνα είναι πια ότι το νερό είναι εμπορεύμα. Και που σημαίνει επειδή σα είπα, κάναμε μια ημερίδα για το νερό και εκεί επιστήμονε, συγκεκριμένα mm -hmm. ο πρόεδρο του επιμελητηρίου, είπε ο άνθρωπο με, με, τον επιστημονικό του λόγο, ο κύριο Μητσερή, λέει: Κοιτάξτε να δείτε, αφαλάτωση σημαίνει γρήγορο. Όμω σημαίνει και κόστο. Και το κόστο που θα μετακυληθεί πάνω στου δημότε. Και Κατά όταν, τον πρόεδρο όταν... της ΔΕΙΑ, οι νέε αφαλατώσει που μπαίνουν ε, έχουν ε, χαμηλότερο, λοιπόν, ε, χαμηλότερο ε, κόστος. Λοιπόν, χαμηλότερο κόστος... Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε βάλει επανελειμμένο σε Χαμηλότερο κόστος μπορεί να έχουν με την έννοια την, ε, την τεχνολογική και έτσι είναι, δεν θα το αμφισβητήσω αυτό που λέει ο πρόεδρος, αλλά εάν θα δει την εισήγηση του διευθυντή, του κυρίου Καλογεράκη στη θεματική συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Νερό. Εκεί λοιπόν ο κύριο Καλογεράκη λέει ότι μακροπρόθεσμα λόγω τη τεχνολογία που θα χρησιμοποιείται, διότι άλλο φτηνή mm -hmm. η, η αφαλάτωση π.χ. Κάλιγγαν, για να μην κα κάνουμε και διαφορέ ναι, τώρα. Ή Α, α πούμε. Η Α α α λοιπον που έρχεται ότι είναι φτηνότερη από τη Β, και άλλο το είναι το Πώ αυτό θα περάσει στο νερό. Λέει λοιπόν η εισήγηση ότι μακροπρόθεσμα αυτά θα ενδεχομένω θα επιβαρύνουν το κόστο του νερού. Άρα λοιπόν, εμεί την αφαλάτωση τη βλέπουμε σαν μια λύση η οποία αφορά ένα νησί το οποίο δεν έχει βροχοπτώσει, το Ανέδρα. οποίο δεν μπορεί να συλλέξει ας το πούμε. Δεν έχει φυσικού συλλογή του νερού να πει εντάξει. Εδώ πέρα έχουμε, είμαστε το πέμπτο νησί. Μπορούμε να αναπτύξουμε μικροφράγματα, να αναπτύξουμε αναβαθμίδε. Μπορούμε χίλια-δύο πράγματα να τελειώσουμε. Το γεφύρι τη Άρτας, Μπα και το τελειώσουμε με τόσο στόνο νερό, προκειμένου ακριβώ να έχουμε τι. Δηλαδή. Με η, το φράγμα κόρυφτη διαχείριση των φιλοσοφία, πόρων. σαν έργο. Κοιτάξτε... Γιατί υπάρχουν και απόψει που λένε ότι θα έπρεπε να είναι πιο συμβατό με τι κλίμακε του νησιού, ότι είναι ένα μεγάλο ναι, έργο που ε, κάνει. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Αλλή, δηλαδή. Ναι, Υπάρχει ο... και η άλλη άποψη που λέει ότι πρέπει να γίνει και θα αναβληθεί το νησί. Εμείς Εσείς τι λέτε. Είχαμε συμφωνήσει με το φράγμα τη mm -hmm. κόρη στο γεφύρι. Συμφωνούμε στο κομμάτι βέβαια ότι όντω είναι υπερμεγέθε. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα όμω τώρα ούτε μικρά μικράνι γίνεται ούτε τίποτα. Πρέπει να τελειώσει. Όπω επίση. Φάνηκε ότι και το φράγμα που πήγε να γίνει στο Σαραπιό ως κατεύθυνση ήταν σωστή. Ασχέτως αν το παρατήσανε και το μετέτρεψαν σε φράγμα φάντασμα. Φα... Αυτό όμω που θέλω να πω για να, να. δώσω ένα συμπέρασμα στη συζήτησή μας για το νερό, είναι ότι η, η λογική των αφαλατώσεων είναι αντιστροφή της διαχείριση των, των υδάτινων πόρων. Δηλαδή δεν ξεκινά να βάζει την αφαλάτωση και μετά να λε φραγματάκια, τούτο το άλλο. Πρώτα ξεκινά και λε εμπλουτισμό υδροφόρου, ορίζοντα με γεωτρήσεις, με αναβαθμίδε, με μικρά φράγματα. Δεύτερον, λιμνοδεξαμενέ. Τρίτον, επιδότηση για φουντάνε. Τέταρτον, τούτο λέτε, ή το άλλο. Και λες, ιεράρχηση. εφόσον λοιπόν τώρα πει εγώ δεν μπορώ και διψώ, ε, να δω και την αβάλα του. Εδώ όμω επειδή η business και το χρήμα. Για να... δεν, δι... δεν διψούσαμε εντό εισαγωγικών τα προηγούμενα χρόνια υπό την έννοια ότι και προβλήματα στην υδροδότηση πέρσι τα ζήσαμε αρκετά έντονα. Υπήρχαν και η ποιότητα του νερού που παρεχόταν σε αρκετέ περιοχέ δεν ήταν καλή. Η ποιότητα Λεύτε ότι δεν... η ποιότητα, δεν του νερού, η ποιότητα του νερού. Ναι, είναι κάκιστη βέβαια με συγκεκριμένε ευθύνε. Αλλά ακούστε, το... αυτό που λέτε ότι η ποιότητα του νερού έφτασε στον πάτο και έτσι είναι. Και είναι και προβληματικά προβληματική ω προ την υγεία. Να είχαμε και φτάσει και χειρότερα εδώ που τα προηγούμενα. Λέμε, προηγούμενα. Και Εδώ δεν... που τα λέμε υπάρχει και ένα πέπλο μυστηρίου. Ναι. Δηλαδή, ενώ έχουμε αναλύσει των φυσικών μα πηγών, και καλώ κάνει η ΔΕΙΑΚ, όταν μιλάμε για πέστε το νερό Λάτρα, τι λέει ποιοτικά, αρχίζουν κάτι δεύτερε, τρίτε κουβέντε, μην μα κάτσουν μέσα, μην κάνουμε τούτο. Αμάν βγήκε στην δημοσιότητα. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται, λέμε εμεί, διαφάνεια πλήρη και αν χρειάζεται να πούμε τους Δημότες μας, τελειώσαμε με το νερό, να πούμε, να το πούμε, για να δούμε και τι θα κάνουμε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω τώρα ότι η τεχνολογία, π.χ. που χρησιμοποιείται για τις αφαλατώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ποιοτική αναβάθμιση του κακού νερού, δηλαδή να έχουμε να. την αντίστροφη όσμωση, όχι για να παράγουμε το, από το θαλασσινό νερό το συγκεκριμένο, αλλά αυτό που έχει τα προβλήματα, να καθαρίζεται. Να καθαρίζεται ώστε να φεύγει ο υδράργυρο και τα βαρέα μέταλλα και να έχουμε πόσιμο νερό. Που εν πάση περιπτώσει εκεί επενδύει σε μια άλλου επίπεδου. Ε, ας το πούμε το χρήση νερό, αυτών το, των Το νερό πάντα είναι ένα θέμα που μα καίει. Που μας, καίει <laughs> και, μας καίει. και δεν μα βίνει <laughs> τη φωτιά σου Δεν <laughs> <laughs> Πάρα αυτά. Λοιπόν, ε, ποια είναι η γνώμη σας για την ψήφο στου 17 είδε. Είναι η πρώτη φορά που θα ψηφίσουν. Σας... Εσεί είστε και εκπαιδευτικό, είστε μέσα στα σχολεία χρόνια. Βλέπετε την εξέλιξη του παιδιού, έτσι από πολύ κοντά. Είναι όριμο ο 17 για να ψηφίσει. Ακούστε, είναι τώρα μια συζήτηση, είναι όριμο ή δεν είναι όριμο. Τα παιδιά, η εικόνα σου με κοινωνία και σου τώρα, Δηλαδή, έχουμε... έχουμε μια όριμη κοινωνία που ε, να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά με τέτοιο τρόπο, ώστε την πολιτική. Και την πολιτική διαπάλληλα να την αντιλαμβάνονται ω μια αναγκαιότητα, όπω λέγανε οι αρχαίοι, μόνο πρόγραμμα. Στην χώρα έχουμε σχεδόν του... ε, 2.000 λοιπόν... ψηφοφόρου, ενδυνάμει ψηφοφόρου από 17 έω 21 ετών, που δεν έχουν ασκήσει μέχρι τώρα το εκλογικό του δικαίωμα, καλούνται να το πράξουν για πρώτη φορά. Καλώ για μα ψηφίζουν τα παιδιά στα 17 χρόνια. Ωστόσο, το ζήτημα είναι πώ πάνε και κάτω από ποιε συνθήκε και κάτω από ποιου χειραγωγητικού μηχανισμού. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή ε, τα παιδιά ας προσ... μέσα από τα βιβλία διδάσκονται όλο το απολυτικό φάσμα που υπάρχει ε, μια χίδιν κοινωνία, ε, όταν η ιστορία είναι αντεστραμμένη και παραποιημένη και η μόνιμη εποδό είναι η, κοινή μας, ε, η καλή μας Ευρώπη και το κοινό μας σπίτι, χωρίς να υπησέρχονται σε βασικούς. Σε βασικά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Είναι μια, μια γενιά όμω που μεγάλωσε μέσα στην κρίση, κύριε Σκούφαλε. Αυτά που... τα παιδιά είναι τα παιδιά που είδαν ξαφνικά να μειώνεται κατά κόρφα το χαρτζηλίκι του. Είδαν τον πατέρα ή τη μητέρα να είναι άνεργοι. Συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σα απόλυτα. Αλλά είναι και αυτή η γενιά η οποία, αν θέλετε, βρέθηκε αντιμέτωπη και με το φασισμό και το ρατσισμό των χρυσαυγητών Και είναι μια γενιά που ευτυχώ άντεξε σε αυτό το δηλητήριο, αλλά είναι και ένα μικρό τη κομμάτι που δεν άντεξε σε αυτό το δηλητήριο του φασισμού και του ρατσισμού και τσίμπησε. Mm -hmm. Πρέπει λοιπόν να τα παίρνουμε όλα υπόψη μας και πρέπει οι νέοι, ακριβώς επειδή όπως σωστά το είπατε είναι η γενιά που έζησε την καρπιταλιστική κρίση να το ψάξει καλύτερα και να πάρει το τιμόνι στη βάση που λέει το Κουκουέ. Και η λαϊκή συσπήρωση γιατί εκεί είναι η πραγματική επανάσταση και σύγκρουση. Να το γυρίσει αλλιώ. Είναι, είναι μια πρόκληση για τη νέα γενιά να το γυρίσει αλλιώ. Πείτε μου κάτι, έχετε κάνει πολλέ προεκλογικέ αναμετρήσει. Είτε ήσασταν υποψήφιο. Έχουμε και πολλού νέου. <χει> <εμείς>, και 19 ρίδε <δεκανιάριδες χει> έχουμε και 18 <χει> ρίδε. <χει> είτε ήσασταν υποψήφιο δήμαρχο, είτε ήσασταν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, είτε, είτε αλλού νομίζω και υποψήφιο βουλευτή. <χει> το έχετε κάνει όχι, αυτό. Όχι, όχι. Δεν το έχω κάνει αυτό. Προσεχώς. <laughs> <laughs> Προσεχώς αυτά είναι σταυροί που... Έχετε, τι είναι εκείνο που σας προβληματίζει αν θέλετε στην παρούσα προεκλογική αναμέτρηση αυτή τη φορά Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει Δεν νομίζω δεν νομίζω ότι είναι κάτι που με προβληματίζει, γιατί καταλαβαίνω ότι λέτε, βλέπετε. Εσείς Αν υπάρχει τώρα, μια διαφοροποίηση εσείς, στον εσείς κόσμο. Εσεί τώρα δημοσιογραφικά βλέπετε, α το πούμε, μια ησυχία που έτσι. που Ναι, αλλιώς, γενικότερα. Υπάρχει. Αυτό που λέτε. Αυτό όντω παρατηρείτε. Γιατί, ε, ξέρετε, το μάτι... Έχουμε το... έναν ευρωπαϊκό πολιτισμό όσον αφορά τι εκλογέ, γιατί το ακούμε και αυτό. Δεν νομίζω ναι. ότι είναι θέμα ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι θέμα ότι ψήνονται μετεκλογικέ συνεργασίε, με δεδομένη την απλή αναλογική και δεν. Δεν έχει να κάνει κάτι απλή αναλογική, είναι ένα δημοκρατικότερο, θα έλεγα, σύστημα εκλογή. Από εκεί και πέρα όμω, ε, παρόλο που δεν είναι, δεν είναι η απλή αναλογική που λέμε, όταν έχει δεύτερε Κυριακέ, έχει τελειώσει. Δεν είναι απλή αναλογική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέμε τώρα για την εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων. Ψήνονται λοιπόν τα διάφορα ποιο θα πάει, τι θα πάει και πώ θα γίνει. Και από αυτή λοιπόν την άποψη υπάρχει μια ησυχία. Από εκεί και πέρα όμω, όλα τα άλλα τα μέσα, η φανφαρολογία. Uh, η αναπτυξιολαγνία uh, Το, τώρα ότι όλοι αυτοί που ψηφίσανε μνημόνιο, που στήριξαν τα μνημόνια, που στηρίζουν αυτή τις, αυτές τις πολιτικές των κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέα Δημοκρατία, του ΠΑΣΟΚ κλπ, ότι θα έρθουν να μας σώσουν εγώ έχω φτάσει πια στα 58 μου χρόνια και θυμούμαι τις ίδιες κουβέντες. Ανάπτυξη, τουρισμός, κρουάζ, θα τελειώσει τις στο κεφύρι. Ε, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή τη βάση. Κύριε Σκούφαλη, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ε, θα έχετε τη δυνατότητα και μέσα από άλλη, νομίζω, μία ακόμη τηλεοπτική συνέντευξη. Ένα αντιπέτειο, να... Πιπέδ, νομίζω, έχει Α, μείνει. Από ό,τι με βλέπω, τους... θα κατασκηνώσουμε στα κανάλια. <laughs> σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή να επιτυχία. Καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ ω λαϊκή εισπήρωση και να μην ξεχάνουν οι συμπατριώτε μα, αυτοί που είναι, στου, ανήκουν στου κολλασμένου τη γη, ενιαία ψήφο. ΚΚΕ, λαϊκή συσπήρωση, περιφέρεια και δήμο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.